ιστορική εικόνα των τεχνών μάχης που είναι εφαρμοσμένα, δηλαδή που παίζουν, μπαίνουν στο ρινγκ και παλεύουν μεταξύ τους. Γιατί υπάρχουν κάποια συστήματα που δεν έχουν μάχη μεταξύ τους. Οι αθλητές δεν μπορούν να έχουν μάχη. Για τα δικά μας συστήματα που είναι εφαρμοσμένα και μπαίνουμε στο ρινγκ, θα λέγαμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι το Muay Thai υπερτερεί. Δηλαδή οι αθλητές από το Muay Thai υπερτερούν σε σχέση με άλλα συστήματα. Στατιστικά, αν το βλέπαμε. Πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Θα ήθελα να πούμε τι είναι αυτό που μπορεί να πάρει κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το Muay Thai. Τι μπορεί να του προσφέρει το Muay Thai? Κατά βάση πιστεύω ότι όχι μόνο με το Muay Thai, με οποιαδήποτε μορφή τέχνης μάχης η οποία εξασκείται σωστά από σωστό εκπαιδευτή, σωστό δάσκαλο και με τη σωστή διάθεση να μεταφέρει την κουλτούρα την οποία δομεί μια πολεμική τέχνη, ένας ασκούμενος μπορεί να έχει πάρα πολλά ωφέλη, ξεκινώντας από ωφέλη του χαρακτήρα. Για να μπορούμε να είμαστε αθλητές ή μαχητές της οποιασδήποτε πολεμικής τέχνης, θα σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σε κάποιο προπονητικό πρόγραμμα, σημαίνει ότι προσέχουμε τη διατροφή μας, σημαίνει ότι αναπτύσσουμε κάποια σημεία του χαρακτήρα μας, τέτοια που να μας βοηθάνε σε αυτό που κάνουμε, όπως είναι αυτοσυγκράτηση, αυτοπειθαρχία, αυτοέλεγχος, εκτονωνόμαστε, έχουμε υγιές σώμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα ωφέλη και από το Muay Thai και από οποιοδήποτε άλλο μαχητικό σύστημα το οποίο σημειωτέω εκπονείται σωστά από έναν σωστό δάσκαλο υπό την ομπρέλα ενός σωστού αθλητικού σωματείου, κάποιας αρμόδιας ομοσπονδίας και πάντα με τη σωστή προσέγγιση και την κουλτούρα που πρέπει να διακατέχει έναν μαχητή. Γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη ενός μαχητή, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η ευθύνη και αυτά πρέπει να αυξάνονται ταυτόχρονα, παράλληλα. Από πόσο χρονών θα μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί με το Muay Thai? Και θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει όριο ηλικίας. Δηλαδή θα μπορούσε ακόμα και ένας 50χρονος να ασχοληθεί με το Muay Thai? Όσον αφορά τις μικρές ηλικίες, εμείς στο σωματείο μας, και εγώ προσωπικά έχω μαθητές από πολύ μικρή ηλικία, από 4 ίσως και 5 χρονών, όπου φροντίζουμε, βασικό μας μέλημα είναι η ένταξη στο σύνολο, η αυτοπειθαρχία, η τεχνική κατάρτιση, η ευληγησία του αθλητή και η ένταξη στο κοινωνικό μας σύνολο, έτσι, γιατί κάθε σχολή είναι ένα μικρό κοινωνικό σύνολο, διακατέχεται από μια κουλτούρα, έχει μια ιεραρχία και είναι μια μικρή κοινωνία. Από εκεί και πέρα, το Muay Thai, όπως και πιστεύω περισσότερες μορφές τεχνών μάχης, απευθύνονται στον καθένα, δεν έχουν να κάνουν ούτε με την ηλικία, εφόσον είμαστε υγιείς και μας το επιτρέπει ο γιατρός, δηλαδή δεν έχω κάποια δισκοπάθεια, κάποιο πρόβλημα με το γόνατό μου, ο ώμος μου δεν έχει κάποια ζημιά, εφόσον είμαστε υγιείς, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, δεν έχει να κάνει ούτε με στάτους, ούτε με επάγγελμα, ούτε με νοοτροπία, δεν έχει να κάνει με κάτι ιδιαίτερο, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και εφόσον είμαστε υγιείς μπορούμε να το εκπονήσουμε σε οποιαδήποτε ηλικία, μέχρι και πολύ μεγάλες ηλικίες, είναι Ασιάτες οι οποίοι συναντάμε και ακόμα και άλλοι λαοί που έχω συναντήσει, όπου έχω γνωρίσει ανθρώπους 60-65 χρονών και εκπονούν το άθλημα, χωρίς βέβαια να μιλάμε ότι για πρωταθλητισμό. Έτσι, όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό, είναι ένα άλλο κομμάτι. Απευθύνεται σε παιδιά που τα έχουμε από μικρά, σε παιδιά που στηρίζει η οικογένεια, σε παιδιά που έχουν αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητας που μπορούν να βγουν μαχητικά μπροστά. Οπότε νομίζω ότι απευθύνεται σε όλους, κάνει για όλους. Είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι στον τομέα της αυτοπεποίθησης και της αυτοάμυνας. Είναι πολύ ρεαλιστικό σύστημα. Ένας ασκούμενος μπορεί κάλλιστα μετά τους πρώτους 6 μήνες, ένα χρόνο, να έχει την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να αυτοαμυνθεί. Είναι κάτι νομίζω που είναι καλό και υγιές για τον περισσότερο κόσμο. Και επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τέχνες μάχης βασίζονται πάντα στα ένστικτα του ανθρώπου και πιστεύω ότι είναι πρωτόγονο ένστικτο του ανθρώπου η μάχη. Δηλαδή οι άνθρωποι πάντα μέσα στο DNA τους, μέσα στη διάρκεια όλων αυτών των ετών που έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα, είχαν τη μάχη. Οπότε οποιοσδήποτε άνθρωπος έτσι λίγο αν ασχοληθεί, νομίζω ότι του βγαίνει αυτό το
αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει μέσα του. Μάλιστα. Τι θα λέγατε σε κάποιον που ενδεχομένως να μας ακούει, προκειμένου να τον παροτρύνετε να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες και ειδικότερα το Muay Thai, και τι στους γονείς που ενδεχομένως να έχουν κάποιους φόβους γύρω από το άθλημα αυτό και όχι μόνο? Αν ξεκινούσαμε γενικά στο ευρύ κοινό, θα έλεγα ότι είναι πολύ καλό, αξίζει να το δοκιμάσουν. Αξίζει να δοκιμάσουν οποιαδήποτε μορφή αισθάνονται τέχνης μάχης, αισθάνονται ότι τους ταιριάζει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με μια τέχνη μάχης, να κάνουμε σωστή έρευνα αγοράς. Πλέον σήμερα μπορούμε στο ίντερνετ να βλέπουμε πώς είναι αυτή η τέχνη, πώς μοιάζει αυτή η τέχνη, να βλέπουμε τα υψηλά επίπεδα, να μελετάμε και να ψάχνουμε ποια είναι τα καλά σημεία, τα καλά σωματεία και οι καλοί και επικυρωμένοι δάσκαλοι, ώστε να μπορούμε να πάμε εκεί να κάνουμε τη δραστηριότητά μας. Απευθύνεται σε όλους, είναι υγεία, είναι ευεξία, είναι κάτι που νομίζω ότι όποιος ασχολείται βγαίνει άμεσα κερδισμένος. Μάλιστα. Και στην υγεία του. Στους γονείς που είπατε, ένα θα ήθελα να πω βέβαια, ότι οι γονείς, ο αθλητισμός είναι μεγάλο ανάγχωμα. Σε οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού και να ενταχθεί το παιδί τους, είναι κέρδος και νομίζω ότι είναι το πρώτο μέλημα κάποιου γονέα, γιατί σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα και ο αθλητισμός είναι ανάγχωμα. Όσον αφορά τις πολεμικές τέχνες και ιδιαίτερα το δικό μας το κομμάτι, του Muay Thai, δεν υπάρχει κάποιος φόβος, τουλάχιστον στο δικό μας χώρο, και εφόσον οι γονείς έχουν κοιτάξει να πάνε τα παιδιά τους στα σωστά μέρη και θα έχουν κάνει την έρευνά τους σωστά, ο δάσκαλος και το σωματείο να είναι επικυρωμένα υπό την αρμόδια ομοσπονδία κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι θα μπορούν άφοβα να πάνε τα παιδιά τους και να καθίσουν και να παρατηρήσουν με το πέρασμα των ετών πόσο σημαντικό και πόσο θετικά πράγματα μπορεί να εισπράξει ένα παιδί, ειδικά στις μικρές ηλικίες, από ένα σύστημα τέχνης μάχης. Γιατί σε συστήματα τέχνης μάχης, όπως το Muay Thai, δεν μαθαίνουμε μόνο να πολεμάμε. Χτίζουμε ένα χαρακτήρα, χτίζουμε μια μαχητική προσωπικότητα, δημιουργούμε μια αυτοπεποίθηση και μια ισορροπία στον αθλητή, όπου τον κάνει και είναι ισορροπημένος και μπορεί και ανταπεξέρχεται όχι μόνο στο κομμάτι του αθλητισμού, αλλά πιστεύουμε και σε περαιτέρω θέματα της ζωής του και σε όλες τις δραστηριότητες. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το σύλλογο το δικό σας? Το αθλητικό σωματείο Μπούντο Θεσσαλονίκης είναι ένα πρότυπο σωματείο. Δημιουργήθηκε το 2004. Ο σκοπός του ήταν να μπορέσει να κάνει μία συλλογή. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές πολεμικές τέχνες οι οποίες εκπονούνται στο σωματείο μας, εκτός από το Muay Thai και τα Ring Styles, δηλαδή το kickboxing και την πυγμαχία. Υπάρχουν ακαδημίες Taekwondo, ακαδημίες Kendo, Iaido, Aikido. Θα έχετε πολύ σύντομα, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι και ο κύριος Ματζάρας, ο οποίος στηρίζει το Aikido. Και έχουμε καταφέρει και έχουμε συλλέξει τους καλύτερους δασκάλους της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας και λειτουργούν ακαδημίες σε πολλά στυλ μάχης. Δουλεύουμε ακαδημαϊκά. Οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν στις ακαδημίες μας, είτε είναι νέοι, είτε είναι παιδιά, είτε είναι μεγαλύτερης ηλικίας, πιστοποιούνται από τις αρμόδιες ομοσπονδίες, βγάζουν αθλητικό δελτίο με ιδιότητα αθλητής στις αρμόδιες ομοσπονδίες. Έχουμε υποστήριξη σε θέματα διατροφής, σε θέματα ενδυνάμωσης. Υπάρχει ειδικό προσωπικό και επιστημονικό προσωπικό το οποίο ασχολείται με αυτά τα θέματα της διατροφής και της περαιτέρω ενδυνάμωσης. Και ο σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε αθλητές επίπεδου, παγκόσμιο επίπεδου, κάτι που επιτυχώς το έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Έχουμε 2 παγκόσμιους πρωταθλητές ήδη σαν αθλητές μας. Έχουμε τουλάχιστον 15 με 20 πρωταθλητές Ελλάδος και στο kickboxing και στο Muay Thai. Και ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και τις προδιαγραφές, ώστε να βγουν στο εξωτερικό, να πάρουν εμπειρίες από αυτό το κομμάτι και μαζί με αυτούς όλο το επίπεδο του ελληνικού Muay Thai να μπορέσει να εξελιχθεί. Mm-hmm.
Κύριε Κλικί, θα ήθελα να μας πείτε για το σύλλογό σας. Πού εδρεύει και κάθε πότε γίνονται προπονήσεις? Το αθλητικό σωματείο Μπούντο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στα σύνορα Τούμπας, Πηλέας, Χαριλάου, Αναξιμένους 20 με Ατλαντίδος γωνία. Είναι πίσω από την Ιερατική Σχολή. Προπονήσεις έχει καθημερινά, όλες από Δευτέρα έως και Σάββατο, από το μεσημέρι στις 3 μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Οποιοςδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί όλες τις ώρες της ημέρας να κάνει προπόνηση. Άρα μπορεί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει, να δει αν του ταιριάζει και από εκεί πέρα σε συνεννόηση μαζί σας να εγγραφεί στο ανάλογο τμήμα ή όχι. Βεβαίως, υπάρχουν τμήματα αρχαρίων τα οποία μπορεί, και μεικτά τμήματα στα οποία μπορεί να ενταχθεί ένας αρχάριος, όπου υπό την ανάλογη καθοδήγηση μπορεί οποιοδήποτε να ξεκινήσει την προπόνησή του άμεσα. Τελειώνοντας, κύριε Κλικί, θα ήθελα να αναφερθούμε στους μελλοντικούς σας στόχους σαν αθλητής αλλά και σαν προπονητής. Σαν αθλητής, μετά από δύο πολύ πετυχημένα παιχνίδια, ένα στην Ταϊλάνδη και ένα στην Αθήνα, ο επόμενος στόχος μου είναι τον Απρίλιο ένα επαγγελματικό παιχνίδι με όρους Thai Boxing στην Ολλανδία. Και μετά από αυτό θα δούμε, γιατί η ηλικία των 36 δεν επιτρέπει και πάρα πολύ μελλοντικά σχέδια για αθλητής. Από εκεί και πέρα, σαν προπονητής, έχουμε ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Νίκο τον Παπαδημητρίου, ο οποίος σε πολύ μεγάλη διοργάνωση, το Showtime in Athens, κέρδισε τον αγώνα και κέρδισε και το εισιτήριο για ένα πολύ μεγάλο γήπεδο του εξωτερικού, υπό την αιγίδα πάλι του Showtime. Και τα σχέδια είναι να βγάλουμε τα παιδιά στο εξωτερικό, που ήδη έχουμε ανοίξει τα κανάλια. Έχουμε ανοίξει τα κανάλια στην Ολλανδία, στην Ταϊλάνδη, στην Ευρώπη γενικότερα, όπου οι αθλητές μας μπορούν να βγαίνουν και να παίζουν παιχνίδια επίπεδου και να παίρνουν τις ανάλογες εμπειρίες. Επίσης, αν θέλει κάποιος να γνωρίσει τους αθλητές μας, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα στο YouTube, να βάλει Budo Fighters και να δει τα παιχνίδια και τις διοργανώσεις οποίες έχει κάνει το σωματείο μας. Η ιστοσελίδα μας λοιπόν είναι Budo, μεσαία παύλα, arts, .gr. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Γλυκή, που ήρθατε στην εκπομπή μας, καθώς και για τα καλά σας λόγια, και σας εύχομαι καλή επιτυχία στον επόμενο αγώνα σας και όχι μόνο. Και εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε και για την προσπάθειά σας να βγάλετε προς τα έξω τον κόσμο των τεχνών μάχης. Και μέσα από αυτό το βήμα που έχω, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από την πολιτεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μπορέσουν να στηρίξουν και άλλα αθλήματα εκτός από τα δημοφιλή, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, να μπορέσουν να στηρίξουν και άλλα αθλήματα, γιατί και όχι μόνο τεχνών μάχης, και άλλα αθλήματα τα οποία είναι παραγωνισμένα και παραμελημένα από τα μίντια, ούτως ώστε και αυτοί οι αθλητές, οι οποίοι κουράζονται τόσο πολύ για να πετύχουν κάποια πράγματα, να τύχουν και αυτοί της αναγνώρισης που τους αξίζει και ενδεχομένως να μπουν σε αυτό το κομμάτι και κάποιοι χορηγοί, γιατί και οι αθλητές χρειάζονται χορηγούς, χρειάζονται ενίσχυση, χρειάζονται ανθρώπους να τους στηρίξουν, να πιστέψουν σε αυτούς και να τους στηρίξουν. Και νομίζω ότι ο δικός σας χώρος είναι πολύ σημαντικός σε αυτό το τομέα, στον τομέα της δημοτικότητας και της διαφήμισης και έβρεσης χορηγών. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες των μαχητικών αθλημάτων, φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Έως τότε, γεια σας.